και νησιωτικής πολιτικής. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Σαντωνίνια, εδώ μιλάμε για τα καύσιμα. Και εκτός από την περιοδική χώρα και βόρεια και τα νησιά, είδαμε και το καλοκαίρι, όπου είχαμε θέμα με τις τιμές. Εσείς εφαρμόσατε πιλωτικά το μεταφορικό ισοδύναμο. Είχατε πει ότι θα υπάρξει και κάτι για τα καύσιμα. Μπορούμε να πούμε κάτι, ναι. Τι γίνεται. Το μεταφορικό ισοδύναμο έχει τρεις πυλώνες ουσιαστικά. Ήδη έχουν μπει σε εφαρμογή οι δύο. Η μεταφορά των νησιωτών επιβατών και η επιδότηση του κόστου μεταφοράς των προϊόντων στα νησιά. Και μάλιστα αυτές τις μέρες είναι ανοιχτή πλατφόρμα προκειμένου οι επιχειρήσεις να περάσουν τα παραστατικά τους για να χρηματοδοτηθούν. Οι επιβάτες δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, μόνο βγάζουν τον αριθμό MAN, το δείχνουν στο πρακτορείο στο και παίρνουν τα λεφτά και τους. Παίρνουν τα λεφτά, Και τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να κάνουν. Το τρίτο λοιπόν, ο τρίτος πυλώνας είναι η μεταφορά των υγρών καυσίμων. Ήδη έχουμε ετοιμάσει μια νομοθετική ρύθμιση για να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα στον νόμο. Όχι ότι δεν προβλέπονταν στον νόμο, αλλά χρειάζεται κάποια αποσαφήνιση στον νόμο. Πιστεύω το επόμενο χρονικό διάστημα, στις επόμενες 10 μέρες, ελπίζω να ψηφιστεί αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε και στην εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου στα καύσιμα. Τι θα σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει ότι υπολογίζουμε το κόστος σε σχέση με το μέσο όρο της Αττικής δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά στην Αντλία σε οποιοδήποτε νησί. Αυτό είναι σημαντικό. Αν επιτευθεί. Τόσο έχουμε υπολογίσει και το έχουμε υπολογίσει βάζοντας τρεις παράμετρους στο τραπέζι. Το ένα είναι η απόσταση από τα κέντρα εφοδιασμού. Το δεύτερο είναι το αν το νησί έχει αποθηκευτικούς χώρους, άρα μειώνεται το κόστος. Και το τρίτο είναι πόσο μεγάλη είναι η αγορά καυσίμων στο νησί. Αν έχει ένα πρατήριο, αν έχει 20 πρατήρια. Άρα μας λέτε ότι έρχεται μεταφορικό ισοδύναμο και για τα καύσιμα. Απόλυτα, και πιστεύω ότι θα είναι και αυτό που θα κάνει και τη μεγαλύτερη αίσθηση στον κόσμο. Και όταν λέμε για καύσιμα, μιλάμε για κίνηση και πετρελοθέρμανση, γιατί καίει και το πετρελοθέρμανση. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην. Σίγουρα τα καύσιμα κίνησης, υπολογίζουμε το πόσο αν μπορούμε να βάλουμε και το πετρελοθέρμανση. Υπουργέ, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα με το μεταφορικό ισοδύναμο που ξεκίνησε το καλοκαίρι, μήπως να εξηγήσετε λίγο ακριβώς τι είναι, γιατί όσοι δεν μένουν σε νησιά, λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει και έχει μεγάλη σημασία. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί πραγματικά και στα νησιά αρκετοί και άνθρωποι ναι, ακόμα δεν το έχουν πάρει είδηση. Είναι λοιπόν η αντιστάθμιση του κόστους μεταφοράς των επιβατών και των εμπορευμάτων από και προς τα νησιά σε σχέση με το κόστος που υπάρχει στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Δηλαδή, για μία απόσταση 100 χιλιόμετρων στην Ηπειρωτική Ελλάδα πληρώνουμε ένα χ ποσό. Για μία απόσταση αντίστοιχη στην νησιωτική Ελλάδα πληρώνουμε μεγαλύτερο ποσό. Η διαφορά αυτή μπαίνει στο λογαριασμό του δικαιούχου. Είτε αυτός είναι νησιώτης επιβάτης, είτε είναι επιχειρηματίας. Για τους επιβάτες είναι πολύ απλό, απλά χρειάζεται να μπουν στην πλατφόρμα, να πάρουν ένα αριθμό για όλα τα μέλη της οικογένειας. Κάθε φορά που πηγαίνουν να βγάλουν εισιτήριο, δίνουν τον αριθμό και στο τέλος του μήνα βλέπουν τη διαφορά στο λογαριασμό τους. Δηλαδή ουσιαστικά ο επιβάτης του νησιού πληρώνει ένα εισιτήριο όπως θα έπαιρνε ένα κτέλ, για παράδειγμα, να πάει από την Αθήνα στην Πάτρα. Να το να πω έτσι. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Φοιτητής από την ΚΟ στην Αθήνα, στον Πειραιά, πλήρωσε 27 ευρώ και επεστράφησαν τα 20 ευρώ. 7 ευρώ λοιπόν ήταν εδώ. 50 λεφτά πίσω ο κόσμος. Επεστράφησαν 20 ευρώ. Εσείς από την πλατφόρμα παρακολουθείτε αν υπάρχει ενδιαφέρον? Έχουν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυξανόμενο ενδιαφέρον συνεχώς. Τώρα πόσα νησιά είναι σε Είναι αυτό? 48 νησιά, βέβαια είναι αρκετά μικρά σε αυτό. Ναι. Και μιλάμε ότι ήδη έχουν δοθεί περίπου 40.000 μοναδικοί αριθμοί νησιωτών και καθημερινά μπαίνουν πάνω από 1.000 εισιτήρια στο σύστημα. Και άρα καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν και επιχειρηματίες. Ναι, οι επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή άνοιξε η πλατφόρμα για να περάσουν τα παραστατικά του τριμήνου, Ιουλίου. Άρα όλοι οι επιχειρηματίες μπαίνουν εδώ, γι' αυτό το ισοδύναμο σε σχέση με τα προϊόντα τους. Ακριβώς. Και είναι και τα προϊόντα που φέρνουν
στο νησί, αλλά και που στέλνουν στο νησί, και θα έλεγα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο βοηθάς το πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα του νησιού, το ώστε τα προϊόντα αυτά να είναι ανταγωνιστικά. Και τα προϊόντα που έρχονται στην Αθήνα. Τη γραβιέρα Νάξου, ας πούμε, και τη γραβιέρα Φιλοχίας, για παράδειγμα. Ας δώσουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Η γραβιέρα Νάξου έχει μεγαλύτερο κόστος μεταφορικό. Τώρα δεν θα έχει. Δεν θα έχει. Αυτό λοιπόν ανοίγει πλατφόρμα τώρα και για τους επιχειρηματίες. Εσείς βλέπετε, θα κάνετε και μια αποτίμηση του μέτρου, έτσι. Βεβαίως, για να δείτε αν όντως περνάει και στην αγορά μετά, στην τοπική αγορά, από τους επιχειρηματίες τουλάχιστον. Ακριβώς. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία τώρα είναι να δουν οι επιχειρηματίες στο λογαριασμό τους τα λεφτά. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο μέτρο και το κατανοώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη γιατί δεν έχουν δει ακόμα τα λεφτά στο λογαριασμό της επιχειρηματίας. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περάσει αυτό και σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, με τα κατατόπους επιμελητήρια. Και είπατε ότι είναι πιλωτική η εφαρμογή τώρα. Πότε θα εφαρμοστεί η πλήρης εφαρμογή σε όλα τα νησιά θα είναι από 1η-1η του 2019. Οριστικά με βάση το νόμο. Οριστικά. Άρα έρχεται. Έχουμε είμαστε έτοιμοι, τα συστήματά μας είναι έτοιμα. Οπότε απλά περιμένουμε να κάνουμε κάποιες διορθώσεις. Έχουμε δει, ας πούμε, κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ειστήρια των επιβατών. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε το αντίτιμο της τρίτης θέσης. Για κάποια μίλια και πάνω θα αποφασίσουμε και αποφασίσαμε να πληρώνουμε τις δεύτερες θέσεις, γιατί είναι λογικό ότι ένας άνθρωπος που κάνει ένα ταξίδι 7, 8, 10 ώρων θέλει και ένα κρεβάτι να ξαπλώσει. Μάλιστα. Και πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Στην πολιτική ατζέντα. Τι γίνεται με τον κύριο Καμένο? Έχετε υπουργικό σήμερα. Τελικά τον θέλετε ή δεν τον θέλετε? Ο κύριος Καμένος χθες εδώ στην πρώτη είδηση ξεκαθάρισε. Εγώ ό,τι είπα, τα είπα ως ανεξάρτητος Έλληνας, είναι η πρότασή μου αυτή. Την ξέρει ο Πρωθυπουργός. Έχει δημιουργηθεί μια εικόνα και μια αναστάτωση. Και πολλοί από το ΣΥΡΙΖΑ λένε μάλλον τελείωσε ο χρόνος ζωής αυτής της συμφωνίας. Κοιτάξτε, θα εκφράσω κατά κύριο λόγο την προσωπική μου άποψη σε αυτό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Καταρχήν είναι θετικό αυτό που οι διευκρινήσεις που έδωσε εδώ στην πρώτη είδηση ο κύριος Καμένος, ότι δεν μίλησε ως Υπουργός Άμυνας, γιατί δεν είναι θέση της κυβέρνησης, αλλά ως Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, όταν ερωτήθη σχετικά επί του θέματος. Άρα αυτό είναι ένα θετικό. Το δεύτερο, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να το δούμε συνολικότερα. Σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία οδήγησε τη χώρα έξω από τα μνημόνια. Και το βλέπουμε με την κατάθεση του προϋπολογισμού χθες. Για πρώτη φορά, σαν κανονική ευρωπαϊκή χώρα, καταθέσαμε τον προϋπολογισμό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς το πετύχαμε αυτό? Μέσα από τη συγκυβέρνηση που είχαμε με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον κύριο Καμένο. Είναι μια έντιμη συνεργασία η οποία είχε δύο στόχους. Ο ένας ήταν να βγούμε από τα μνημόνια και ο άλλος είναι να καθαρίσουμε με τη διαπλοκή και τη διαφθορά που έφερε τη χώρα τελικά στα μνημόνια. Και νομίζω ότι και σε αυτό το στόχο έχουμε πετύχει αρκετά. Αλλά πρέπει να πετύχουμε και άλλα. Άρα συνεχίζεται μέχρι τις εκλογές. Επομένως πιστεύω ότι πρέπει να λήξει η θητεία, η συνταγματική θητεία της χώρας σε συνεργασία με τον αρχικό μας εταίρο που είναι η Ανεξάρτητη Έλληνας. Άρα να μην αναζητήσετε τώρα άλλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και να τεθεί εκτός ο κύριος Καμένος? Θεωρώ όχι. Θεωρώ ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι κάθε ένας από εμάς, όταν αφορά το χαρτοφυλάκιο του, δεν μπορεί να εκφράζει προσωπικές απόψεις, αλλά πρέπει να εκφράζει την συνολική κυβερνητική άποψη. Και από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και εγώ, ότι τώρα εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Όταν εκφράζουμε τις προσωπικές απόψεις, δημοκρατικά και ελεύθερα να λέμε αυτό που θέλουμε. Μάλιστα, κύριε Σαντωνία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα.